Λοιπόν, η ουσία είναι ότι οι Τούρκοι εξακολουθούν να πιέζονται από παντού και να χάνουν διπλωματικές μάχες και έτσι στρέφονται για ακόμη μια φορά στο Αιγαίο για εσωτερικούς λόγους. Ο Δήμος Βερίκιος είναι μαζί μου. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Όποτε βρίσκονται στριμωγμένοι, ξεσπούν στην Ελλάδα. Τα είπε όμως ο Ναύαρχος, ο Βαγγέλης, ο Αποστολάκης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Αυτά τα οποία εμείς απλώς όλο αυτό το διάστημα τα περιγράφουμε. Τι σας έλεγα τόσο καιρό, ότι η Ελλάδα εδώ που έχει φτάσει δεν μπορεί να ανεχθεί δεύτερα ήμια. Ναι. Το είπε σήμερα ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Εάν τολμήσουν να ανέβουν σε κάποια από τις βραχονισίδες, από τα μικρονήσια μας, το πολύ πολύ να εξαφανιστεί το νησί. Το νησί. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Βέβαια θα ρωτήσει κανείς, πού το πάει ο Ερντογάν, γιατί τώρα άφησε τη Συρία, άφησε την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο και ασχολείται με το Αιγαίο. Είναι μέσα στην αλλοπρόσαλη ρητορική της έντασης που έχει εγκαινιάσει το τελευταίο διάστημα. Ναι. Εάν παρατηρήσουμε τα γεγονότα έτσι όπως εξελίσσονται, βλέπουμε ότι φάσκει και αντιφάσκει διαρκώς και τρώει καρπαζιές σε κάθε τι που θα πει. Κίτρινα γυλαίκα. Τσαντίστηκε με τον Μακρόν και τη Γαλλία που επιχείρησε να εμφανιστεί στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο δυναμικά δίπλα στο τρυπάνι της ExxonMobil, το τρυπάνι των Αμερικανών που είναι καταριανό σημειωτέων, κρατήστε το και αυτό έχει τη σημασία του, δουλεύει κανονικά. Λέω Τσαβούσογλου, έχω κι εγώ ένα τρυπάνι. Κράτα το και γύρνα. Πέρα δόθε. Τσαντίστηκε με τους Γάλλους λοιπόν, τα έβαλε με τα κίτρινα γυλαίκα ο Μακρόν, υπερασπίστηκε τα κίτρινα γυλαίκα ο Ερντογάν τότε. Έρχεται προχτές ο Τσαβούσογλου που είναι κολλητάρια αυτοί, δύο πάνε μαζί και λέει ότι εάν εμφανιστούν κίτρινα γυλαίκα στην Τουρκία, όποιος τα φορέσει θα ταφεί 3 μέτρα κάτω από τη γη. Στο Διαρμπακήρ εμφανίζονται την επόμενη μέρα εκατοντάδες Κούρδοι με κίτρινα γυλαίκα. Αβαβά το έκανε ο Ερντογάν και ο Τσαβούσογλου και γενικά η κυβέρνησή τους. Γιατί μπορούν να τα βάλουν με τους Κούρδους. Υπάρχει αυτή τη στιγμή έντονος ο φόβος του διαμελισμού. Αυτό είναι που φοβάται ο Ερντογάν. Γιατί? Γιατί νιώθει στα νότια του, εκεί προς Συρία μεριά, να ένα οστικό κύμα να ανεβαίνει έτοιμο να τον καταστρέψει. Γιατί? Γιατί οι Αμερικανοί έχουν πατήσει γερά στην περιοχή. Έχουν φτιάξει θύλακες και θύλακες συνεργασίας με τους Κούρδους. Το τρυπάνι, όπως είπαμε και λίγο πριν, δουλεύει κανονικά στην Κύπρο. Και βγαίνει ξαφνικά ο Ερντογάν χωρίς να έχει υπάρξει καμία αφορμή και λέει προχτές, λίγη το πυραμίδης γιατί έχουμε και τα δικά μας εδώ, τα νητερέσα, και ασχολούμαστε με τις κοκορομαχίες στη Βουλή και τη γενική εικόνα πολλές φορές δεν τη βλέπουμε και λέει ο Ερντογάν ότι οι πολλοί την Κωνσταντινούπολη θέλουν να μας την πάρουν μέσα από τα χέρια αλλά δεν θα τους τα επιτρέψουμε. Γιατί ο Ερντογάν έθεσε θέμα Κωνσταντινούπολης, τι φοβάται, γιατί το σύνδρομο των Σευρών που είναι ο διαμελισμός της Τουρκίας τον κυριεύει. Φοβάται δηλαδή, ή είναι και ένα εσωτερικό παιχνίδι πάλι να ανατάξει τα εθνικά πνεύματα εκεί και να στρέψει αλλού την προσοχή του κόσμου. Φοβάται την ενδυνάμωση του Πατριαρχείου, του Ορθόδοξου Πατριαρχείου. Βλέπει ότι οι Αμερικανοί έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους, έχουν πάρει και την Ουκρανία μαζί τους, έχουν πάρει και τα Σκόπια μαζί τους στις εκκλησίες και το φανάρι αποκτά μια ιδιαίτερη δύναμη. Γιατί έρχεται ο Ερντογάν λοιπόν μέσα σε όλη αυτή την εικόνα και τα βάζει τώρα με το Αιγαίο, πότε το κάνει? Λίγες μέρες αφού του επέστρεψαν από την Ουάσιγκτον ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών και ο αρχηγός ΓΕΘΑ που είχαν τον στρατιωτικό διάλογο συνεργασίας Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζετε ότι ο Ναύαρχος Αποστολάκης έτσι τυχαία βγήκε σήμερα και έκανε αυτή την αποφασιστική, με αποφασιστικό ύφος, δήλωση περί βραχονισίδων?
Όχι βέβαια. Εάν όλα αυτά δεν τα είχε ξεκαθαρίσει με το ΝΑΤΟ, με τις σύμμαχες χώρες της Δύσης, φυσικά και δεν θα τα έλεγε, γιατί ο ναύαρχος δεν είναι παράφρον όπως η απέναντι ή δεν είναι του ίδιου διαμετρήματος με τον Τούρκο συνάδελφό του, τον ναι. στρατάρχη, τον Πασά, όπως τον αποκαλούν, Ακάρ. Και ξέρετε γιατί. 12.000 στελέχη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων έχουν αποστρατευτεί από το αποτυχημένο πραξικόπημα μέχρι σήμερα. Εκ των οποίων 5.000 επιτελείς είναι στη φυλακή. 2.500 εξ αυτών, η μισή τουλάχιστον, με ισόβια κάθειρξη. Ναι. Αυτά είναι τα επιχειρησιακά μυαλά που μπορούν να διεξαγάγουν μία μάχη που έχουν εντρυπήσει, έχουν αφιερώσει τη ζωή τους ολάκερη στην τέχνη την πολεμική. Και αυτά τα στελέχη τα έχει στη φυλακή. Πώς λοιπόν ο Ερντογάν μας τσαμπουνάει τώρα ότι μπορεί και να κάνει να πάρει το Αιγαίο, το Μισό και όλα αυτά. Ο Ακάρ, ο συνάδελφος του ναυάρχου, Αποστολάκη, ο ομότιμός του, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο Πασάς, ξέρετε τι είναι, στρατοχωροφύλακας. Έχει προέρθει από τη στρατοχωροφυλακή. Ήταν διοικητής της στρατοχωροφυλακής, τον αρπάζει ο Ερντογάν και τον κάνει αρχιστράτηγο. Ο χωροφύλακας μπορεί να τα βάλει με τον ναύαρχο που έχει τελειώσει τόσες σχολές στην Αμερική και στο ΝΑΤΟ και έχει και πολιτική σκέψη. Δεν νομίζω. Και πρώην ΑΕΚΑΣ. Και βατραχάνθρωπος, πέρα από όλα, εκπαιδευμένος στην Αμερική. Καληνύχτα. Δήμο, ευχαριστώ.